Ολοζώντανες παραμένουν στις καρδιές των Μικρασιατών οι μνήμες και οι αναμνήσεις από τη Μικρασιατική καταστροφή, όπως τονίστηκε σε εκδήλωση μνήμης που έγινε χθες το βράδυ στο Βενιζέλιο 2 στα Χανιά για τα 563 χρόνια από την άλωση της πόλης. Όμως δεν κρατάμε ούτε μίσος, ούτε κακία, ούτε τίποτε. Άλλωστε οι λαοί δεν φταίνε. Πολλές φιλίες ενώνουν τους λαούς και πολλές φορές δημιουργούνται και μεγαλύτερα συναισθήματα. Όπως επισήμανε η πρόεδρος της Μικρασιατικής Αδελφότητας, οι κυβερνήσεις είναι εκείνες που αλλάζουν το ρου της ιστορίας ανάλογα με τα συμφέροντά τους. Η Κωνσταντινούπολη, η βασιλεύουσα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, ο φάρος του χριστιανισμού και της Ορθοδοξίας. Με αφορμή αυτό το γεγονός, τιμούμε την επέτειο της άλωσης της πόλης για να θυμόμαστε, διότι πρέπει να έχουμε ιστορική μνήμη και να μην επαναλαμβάνουμε τα λάθη του παρελθόντος. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στο περιθώριο της εκδήλωσης κάλεσαν τους Μικρασιάτες να στηρίξουν τη Μικρασιατική Στέγη Πολιτισμού και Έρευνας, το μουσείο δηλαδή που θα μπορεί να κάνει τους επισκέπτες του, βλέποντας τα εκθέματα να ταξιδεύουν νοητά από τα Χανιά στην Ιωνία, όπως τόνισε η πρόεδρος της Μικρασιατικής Αδελφότητας. Και μάλιστα δεν είναι λίγοι εκείνοι που φέρνουν εκθέματα για να εμπλουτιστεί το μουσείο. Μία φίλη Μικρασιάτισσα μας χάρισε ένα πανέμορφο χρυσοκέντητο, το λέω και να τριχιάσω τώρα, νηφικό από την Καπαδοκία της προ-προ γιαγιάς της. Αυτό το σπάνιο κοιμήλιο θα είναι ένα από τα εκθέματα που θα κοσμήσουν τη Μικρασιατική Στέγη Πολιτισμού και Έρευνα στα Χανιά.